Αδελφοί μου, προχωρούμε στη Σαρακοστή των Χριστουγέννων που την πλαισιώνουν πολλοί Άγιοι. Κάποτε είπαμε να κρατούμε ημερολόγια και να ανατρέχουμε συνεχώς εκεί, να διαβάζουμε ξανά και ξανά τις Άγιες στιγμές και καταστάσεις που μας χάρισε ο Κύριος και να ενωνόμαστε όλο και πιο πολύ μαζί Του. Να μην αδειάζουμε ποτέ. Δεν φοβόμαστε. Τα αφήνουμε όλα στο Χριστό. Οι παγίδες πολλές, όμως ο Θεός δεν αφήνει. Δεν ανταλλάσσουμε γήινα πράγματα με θεϊκά. Ο Λόγος του Θεού τα βάζει όλα στη σειρά. Η εκκλησιαστική ιστορία φανερώνει το μέλλον και η μελέτη του χαρακτήρα μας φανερώνει ποιοι είμαστε. Ο Θεός θα μετρήσει την διάθεση και την προαίρεσή μας στο τέλος. Προσευχή πολύ μαζί και με τα παιδιά που είναι Άγιοι και ακούγονται πιο πολύ οι προσευχές τους για να μας ελεήσει ο Κύριος. Αυτό θα βοηθήσει και στη μετάνοιά μας. Προσευχή με υπομονή και πίστη. Ο Λόγος του Θεού μπορεί να ακουστεί από ένα μικρό πουλάκι. Αυτά τα Χριστούγεννα να τιμήσουμε τον Χριστό μας. Χριστός Ανέστη, χαρά μου. Προχωρούμε μέσα στην Σαρακοστή των Χριστουγέννων που την πλαισιώνουν μεγάλες μνήμες Αγίων, όπως τα έχουμε της Αγίας Εκατερίνης, του Αγίου Στυλιανού, η οποία η Αγία Εκατερίνη έζησε το 287 μετά Χριστόν με 305, γιατί έφυγε νέα, όπως ξέρουμε, σε ηλικία 18 ετών, κατατρόπωσε τους σοφούς της Αλεξάνδρειας, γιατί είχε τη χάρη του Θεού, δηλαδή είχε τη σοφία από τον Θεό και όχι από τα γράμματα που διάβασε. Και φυσικά πίστεψε και αυτή με τον εκπληκτικό εκείνο τρόπο που ξέρουμε, αραβωνιαζόμενη τον Χριστό μέσα από ένα όραμα. Ο δε Άγιος Στυλιανός, τον οποίο όσοι έχετε παιδιά τον έχετε σε ευλάβεια, γιατί είναι προστάτης των παιδιών, δεν είχε καμία σχέση με τα παιδιά. Έτσι. Ήταν ασκητής, μοναχός, από τα 18 του μόλις ενηλικιώθηκε, τα πούλησε όλα γιατί είχε περιουσία και πήγε σε μια σπηλιά. Αυτό ήταν η ζωή του. Δεν έκανε κάτι άλλο. Αλλά στην εποχή ιδιαίτερα που έζησε, ας πούμε το 550 περίπου, και από την περιοχή που ήταν, η Μικρά Ασία, αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς να το καταλάβει, η σπηλιά του έγινε πόλος έλξης των ανθρώπων, οι οποίοι πήγαιναν να θεραπευτούν, και επειδή εκεί πήγαιναν οι μάνες, τα μικρά παιδιά, και τα θεράπευε ο Άγιος Στυλιανός, έγινε προστάτης των παιδιών μέχρι και σήμερα, είναι γλυκύτατος Άγιος, η μορφή του είναι έτσι, θα λέγαμε, ηρεμιστική, και σπουδαία, γιατί όντας σε μια σπηλιά μέσα, έκανε τόσα μα τόσα πολλά πράγματα. Λίγες πληροφορίες έχουμε για τον Άγιο Στυλιανό, αυτές που σας είπα περίπου. Για την Αγία Κατερίνη έχουμε περισσότερες, γιατί ήταν πιο επιφανής. Κάποτε είχαμε πει να κρατάμε σημειώσεις, να κρατάμε ημερολόγια, τα οποία θα μας βοηθάνε την εποχή της ξηρασίας, που δεν έχουμε τι να σκεφτούμε και τι να πούμε. Τώρα σας λέω και μια άλλη ιδέα, αν θέλετε, γιατί όπως είπαμε, πρέπει ο χριστιανός να μηχανεύεται τρόπους για να σωθεί. Δηλαδή δεν είναι μια μονοκόμματη πορεία μόνο, είναι σταθερή η πορεία, αλλά πρέπει να βρίσκουμε εντωμεταξύ άλλους τρόπους για να στεκόμαστε σε αυτόν τον ίσιο δρόμο. Έτσι. Και ένας τρόπος που θα σας πω σήμερα είναι να πάρετε ένα κουμπαρά όλοι, έτσι, φθηνό με ένα ευρώ και να ρίχνετε μέσα σημειώματα. Σημειώματα ρίξτε μέσα. Κάτι που θα σκεφτείτε, κάτι που έγινε, κάτι που διαβάσετε και όταν γεμίσει ο κουμπαράς να τον ανοίξετε και να δείτε μέσα τι έγινε. Να έχουμε και ένα πνευματικό κουμπαρά δηλαδή μαζί με τον άλλον που ενδεχομένως έχετε. Και έτσι βλέπετε, ενώ θα εργάζεστε με τακτική χωρίς να δημιουργείτε εντυπώσεις, θα έρχονται οι άλλοι να σας απειλούν και να σας φοβίζουν και να σας διώχνουν με το μυαλό τους
και δεν θα γίνεται τίποτα, γιατί για μας αποφασίζει ο Χριστός. Ακόμα και αν γίνει κάποιος διωγμός ή κάποια στένωση ή κάποια, εν πάση περιπτώσει, απειλή, θα την ελέγχει εκείνος. Γιατί εμείς ούτως ή άλλως είμαστε πολύ μικροί για να χωρέσουμε τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία τα βλέπουμε μόνο σε ταινίες καμιά φορά. Έτσι. Ένα θρίλερ πραγματικό είναι η ζωή μας. Και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Άγιος Αντώνιος είχε δει αυτές τις παγίδες που μας βάζει ο διάβολος, όχι κάθε εκατοστό στην πορεία μας, αλλά κάθε χιλιοστό. Εκεί που πατάμε, μόνο που θα πατήσεις δηλαδή το πόδι σου πόσο μεγάλο είναι, σας που θέσουμε, ξέρω εγώ, 30 εκατοστά, έχει 3.000 παγίδες εκεί που πάτησες. Στο πρώτο σου βήμα, στο δεύτερο άλλες 3.000 και ούτω καθεξής. Και ακριβώς επειδή δεν μπορούμε, και ο Μέγας Αντώνιος είχε αναρωτηθεί τι θα γίνει, ποιος θα σωθεί, που έχει βάλει τόσες πολλές παγίδες ο διάβολος, υπόθηκε ότι αυτά που είναι αδύνατα από τον άνθρωπο είναι δυνατά στο Θεό. Ούτως ή άλλως, αδελφοί μου, εκεί μας οδηγεί. Τι φοβάστε, για ποιο πράγμα φοβάστε? Ο μόνος φόβος που επιτρέπεται, σας είπα και άλλη φορά, είναι το δέος. Για τον Θεό, ο φόβος του Θεού, αλλά και σαν άνθρωποι όταν είμαστε και συμβεί κάτι απότομο, εκείνη την ώρα να φοβηθούμε. Ναι, αυτό ναι. Αλλά τα υπόλοιπα ούτως ή άλλως δεν τα εξουσιάζουμε εμείς. Γι' αυτό χαλαρώστε, ακόμα και αν είστε μέσα σε ένα πόλεμο. Όπως είναι αυτός, που όπως είπαμε την άλλη φορά, ονομάζεται υποδούλωση ή αποκληθισμός. Δεν υποκύπτουμε εμείς. Όσο και οι απειλές να μεγαλώνουν, διότι είναι μεγάλο το τίμημα, είναι μεγάλο το διακύβευμα, είναι μεγάλο το κέρδος. Δεν μπορείς να ανταλλάξεις μια ζωή προσωρινή με μια αιώνια. Δεν μπορείς να αλλάξεις υλικά πράγματα με πνευματικά. Την ηρεμία και την γαλήνη της ψυχής σου, ας πούμε. Δεν την ανταλλάσσεις με τίποτα. Γι' αυτό έχουμε το νου μας και δεν κάνουμε γρήγορες κινήσεις. Ούτως ή άλλως βλέπετε ότι στην πορεία της Εκκλησίας, ανά τους αιώνες, είτε πήγαιναν οι άνθρωποι μόνοι τους στις σπηλιές, όπως ο Άγιος Τηλιανός, χωρίς να τον πει κανένα, είτε πήγαιναν αναγκαστικά. Έτσι. Και όταν λέμε σπηλιά, μην φανταστείτε με την έννοια που έχει τώρα απόκοσμη σε εμάς. Όταν ο Θεός για κάποιο λόγο σε στείλει μακριά από τη ζωή αυτή τη συμβατική την οποία έχεις εσύ συνηθίσει, θα σε συντηρήσει κιόλας. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν είναι άδικος ο Θεός μας. Αν πας, παραδείγματος χάρη, στη σπηλιά, θα βγαίνεις έξω, θα κόβεις ένα φύλλο από το δέντρο και θα τρως για 10 μέρες. Γιατί έτσι είναι η ιστορία της Εκκλησίας. Γι' αυτό κοιτάξτε να τα κάνουμε εθελοντικά όλα αυτά, να μην χάνουμε το μισθό μας. Γιατί άλλο τραβάνουμε το ζόρι και άλλο να πηγαίνεις με χαρά σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος εν τη αυτή περιπτώσει και εν προκειμένου μπορεί να είναι η νηστεία που κάνουμε τώρα αυτή τη μεγάλη, την πρώτη νηστεία, ας πούμε, το Χριστουγέννων, την πρώτη Σαρακοστή, μετά είναι το Πάσχα, ή μπορεί να είναι κάτι άλλο το οποίο ο καθένας υποφέρει και έχει ως σταυρό, έτσι, είτε εκούσιο είτε ακούσιο. Γι' αυτό λοιπόν να μην κάνετε πίσω και να μην λιγοψυχείτε. Να ξέρετε ότι ακόμα και την ώρα αυτή που ακούτε εμείς εδώ διαζώσεις, εσείς και εσείς μέσα από την τηλεθέαση, την καλή τηλεθέαση, γίνεται ένας χαμός γύρω σας, ένας μεγάλος πόλεμος. Γιατί δεν θέλει ο διάβολος να ακούμε το Λόγο του Θεού. Βλέπετε πόσα ωραία πράγματα έχει ο Λόγος του Θεού και πόσο ωραία τα βάζει όλα στη σειρά τους. Έτσι. Γι' αυτό δεν θέλει. Εκείνος θέλει να είμαστε σε μόνιμη ταραχή για να μπορεί να μας κάνει κουμάντο. Γι' αυτό, αδερφοί μου, δεν το γλιτώνουμε τον πόλεμο. Και δεν το γλιτώνουν τον πόλεμο και τα αθώα θύματα της υπόθεσης που είναι τα παιδιά, τουλάχιστον μέχρι μια ηλικία. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα παιδιά και κυρίως να προσέχουμε, αν θέλουμε βέβαια, γιατί μπορεί να μην θέλουμε, να μην υποκαθιστούν το ρόλο μας οι οθόνες, έτσι. Γιατί στα περισσότερα σπίτια αυτή τη στιγμή ο δάσκαλος δεν είναι ούτε ο πατέρας, ούτε η μάνα, ούτε ο δάσκαλος στο σχολείο. Είναι η οθόνη. Εκείνη τα λέει όλα. Και καμιά φορά ακόμα και ο Λόγος του Θεού που μεταφέρουμε στα παιδιά μας απορροφάται, διότι υπάρχει αυτή η τηλεόραση, αυτή η δύναμη της εικόνας, αυτή η μαγεία. Γι' αυτό πάρα πολύ προσεκτικοί να είστε στην τηλεθέαση, ακόμα και για τα παιδιά σας. Γιατί εσάς μπορεί να σας επηρεάζει λιγότερο, όχι δεν σας επηρεάζει. Γι' αυτό
Δεν κάθεται ο άλλος να διαβάσει. Βλέπετε, στην εποχή μας υπάρχει η εύκολη οθόνη. Και πού να πούμε να διαβάσουμε εκκλησιαστική ιστορία ή πατέρες της Εκκλησίας που είναι η φανέρωση της πίστης. Δηλαδή, αν θέλετε να μάθετε το μέλλον σας, θα πάτε πίσω. Θα διαβάσετε τους πατέρες και την ιστορία, την εκκλησιαστική, και εφόσον είμαστε η Εκκλησία, τα ίδια θα πάθουμε κι εμείς. Τα ίδια θα ζήσουμε κι εμείς. Και υπάρχει λοιπόν ένας κόφτης, υπάρχει ένα ανάγχωμα το οποίο λέγεται τηλεόραση αυτή τη στιγμή, με τη γενικότερη έννοιά της, και σε ανακόπτει από αυτήν την πορεία να διαβάσεις. Και μάλιστα να διαβάσεις τι, την πηγή, έτσι, κάθε σοφίας. Και όχι το όσα παίρνει ο άνεμος, το οποίο μπορεί να είναι καλό σαν μυθιστόρημα και σαν ταινία, αλλά είναι το όσα παίρνει ο άνεμος. Δεν είναι όσα πρέπει να ξέρεις για να ζήσεις. Το ίδιο θα θυμίσω, αδελφοί μου, και επειδή ξεχνάμε άνθρωποι είμαστε και υπάρχει και αυτή η λύθη που κάνει η λύθη στους ανθρώπους, ότι ο κόσμος να χαλάσει, δεν ξεχνάμε να κάνουμε το σταυρό μας πολλές φορές την ημέρα και το λέμε και στα παιδιά. Δεν ξεχνάμε το πριν να πιούμε αγιασμό και να βάλουμε ευχέλαιο. Πού πάτε? Πού πάτε έτσι? Οι άλλοι θέλουν να σας φάνε. Για πολλούς λόγους, ξέρετε, ακόμα και τους ποιηματάκι θέλουν να σας φάνε. Και εσείς βγαίνετε έτσι χωρίς να πείτε αγιασμό, χωρίς να βάλετε ευχέλαιο από το σπίτι σας, πού πάτε? Και πολλές φορές χρησιμοποιούμε και το μεγάλο αγιασμό όταν είμαστε άρρωστοι, έτσι. Αυτά είναι τα όπλα, τα φάρμακα της Εκκλησίας που δίνονται σε αυθονία και παντού. Δεν υπάρχουν μόνο στο φαρμακείο, υπάρχουν και στο φαρμακείο του σπιτιού σας. Και θέλω και κάτι άλλο να σας υπενθυμίσω τώρα που είναι και σαρακουστή, αδελφοί μου, να χρησιμοποιήσετε λίγο και το πρακτικό όπλο της μετάνοιας. Όχι της καθοριστικής μετάνοιας, η οποία είναι βασική, δηλαδή να προσπαθήσουμε να μετανοήσουμε, αλλά και της μετάνοιας σαν πράξη. Δηλαδή, άλλο είναι το μετανοώ και άλλο το μετανίζω. Το μετανίζω τι σημαίνει? Μαθαίνω να χρησιμοποιώ και το σώμα μου στην προσευχή. Παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν τρία είδη μετάνοιας. Το πρώτο είναι όταν κάνουμε το σταυρό μας και προσκυνούμε απλά, βάζοντας το χέρι μέχρι τη μέση περίπου της απόστασης που μας χωρίζει από το πάτωμα, κάνοντας μπροστά σε μια εικόνα, δηλαδή μια κίνηση τέτοια. Η δεύτερη μετάνοια είναι η μεσαία, που ακουμπάμε το χέρι μας στο πάτωμα. Δηλαδή, βαθαίνουμε ακόμα περισσότερο το σώμα μας στην προσευχή. Να συμμετέχει και αυτό, καταλάβατε. Να συμμετέχει όλος ο άνθρωπος. Και η τρίτη μετάνοια είναι όταν έχουμε υγεία και μπορούμε να κάνουμε το σταυρό μας και να κουμπάει το κεφάλι μας κάτω στο πάτωμα, κατεβαίνουμε κάτω και να σηκωνόμαστε πάλι ψηλά, δείχνοντας ότι συμμετέχουμε ολόκληροι σε αυτό το έργο της προσευχής. Ολόκληροι και σωματικά και πνευματικά. Χρησιμοποιήστε αυτό το όπλο, είναι πρακτική πνευματική ζωή και ιδιαίτερα τώρα που είναι η νηστεία, θα σας βοηθήσει πολύ, γιατί όταν το σώμα μας το καταφέρουμε και συσχηματιστεί με την διάθεση της ψυχής, δηλαδή όταν έχεις διάθεση προσευχής και κάτι και ανάλογα, τότε συμμετέχει όλο μαζί και τη θα σέβεται και πιο εύκολα γενικότερα, έτσι, το σώμα. Μετά είναι λοιπόν μικρή, μεσαία και μεγάλη, να υπάρχει. Και αυτά φυσικά, αδελφοί μου, πρέπει και να τα ξέρουμε, αλλά κυρίως πρέπει να μας τροφοδοτεί η χάρη του Θεού για να μπορούμε να σταθούμε εκεί, γιατί βλέπετε ότι όσο και να στριμώξεις τον εαυτό σου, αν δεν υπάρχει αυτό, τότε δεν μπορείς να σταθείς. Είναι μεγάλος ο πόλεμος και μόνο ο Κύριος μπορεί να σε στηρίξει εκεί και να σε κρατήσει. Λίγο να μελετάμε και τον χαρακτήρα μας, έτσι, κάνοντας μια αυτοκριτική. Σας είπα και άλλες φορές, ροπές, έτσι. Γιατί ο Θεός θα εξετάσει τη διάθεσή μας, όχι αυτά που κάναμε. Παραδείγματος χάρη, ένας είχε το μυαλό του συνέχεια στην προσευχή. Αλλά επειδή έτρεχε όλη μέρα, γιατί είχε παραδείγματος χάρη 5 παιδιά, δεν μπορούσε να σταθεί πολλές ώρες εκεί να προσεύχεται. Ο Θεός θα μετρήσει τη διάθεσή του. Και ενώ προσευχόταν μια ώρα, θα του βάλει 10 ώρες ότι προσευχόταν. Γιατί η διάθεση ήταν αυτή. Γι' αυτό, επειδή υπάρχει λοιπόν ένα θέμα με τη διάθεση του καθενός, να κοιτάτε τις ροπές και να κοιτάτε το χαρακτήρα για να μπορέσετε εύκολα να καταλάβετε ποιος είστε. Δηλαδή, αυτοκριτική, τα παιδικά μας χρόνια κοιτάμε και την κληρονομικότητα για να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, δεν πειράζει. Όσον αφορά τα σωματικά, το εξετάζετε. Λέτε, ας πούμε, με τη μάνα μου πήρα αυτά τα προβλήματα. Το πατέρα μου πήρα αυτά τα προβλήματα.
Το ίδιο είναι και στα πνευματικά. Για να μην λέτε, ας πούμε, εγώ πώς είμαι έτσι. Υπάρχει εξήγηση στο πώς είμαι έτσι. Και φυσικά μετά την αυτοκριτική, για να μην απελπίζεστε, θα κοιτάτε από πού προήλθατε και πώς βρεθήκατε εδώ, θα κοιτάτε και τη δουλειά που έκανε ο Χριστός επάνω σας και μετά θα βγάζετε το αποτέλεσμα. Έτσι, μετά τη χάρη του Θεού δηλαδή. Γιατί αλλιώς, ξέρετε, βγαίνει βέβαια και από αγκάθι ρόδο και από ρόδο αγκάθι, αλλά συνήθως πάμε όπως μας πάνε. Γι' αυτό και κάνετε δουλειά με τα παιδιά σας, με τη χάρη του Θεού, για να έχουν δει έναν αλλαγμένο άνθρωπο, αυτόν να κοιτάξουν, αυτόν να παραδειγματιστούν και αυτόν να μιμηθούν και όχι μόνο ένας άνθρωπος παλαιός. Μπορεί να μην φταίει ο ίδιος γιατί έγινε έτσι, να τον κάνουν άλλοι. Αλλά δεν πρέπει το κακό να διονύζεται σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό προσοχή στα παιδιά. Βλέπουμε τώρα διαπαιδαγωγής του τύπου, δηλαδή το παιδί να είναι ό,τι να είναι, έτσι. Φοβερό πράγμα. Και τώρα που θα αρχίσουν και τα τσιμ-τσιμ και στις μικρές ηλικίες, ο Θεός να βοηθήσει, γιατί θα γίνει μεγάλο κακό. Οι άνθρωποι είναι βλαμμένοι, αδελφοί. Περισσότεροι, δεν είμαστε απόλυτοι. Και όταν κανείς είναι βλαμμένος και έχει βλάβει, φανταστείτε ένα αυτοκίνητο να πατάς φρένο και να μην πατιέται το φρένο. Τι θα κάνει αυτό το αυτοκίνητο? Με την πρώτη ευκαιρία, μόλις αναπτύξει λίγη ταχύτητα και δεν θα έχει να πατήσει για να σταματήσει, θα τσουγκρίσει στο επόμενο εμπόδιο, αυτοκίνητο, κολόνα και οτιδήποτε άλλο και πάει. Έχει βλάβει, δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Γι' αυτό λοιπόν προσευχόμαστε πολύ και τα παιδιά μας βάζουν να προσεύχονται για μας, βάζουμε, γιατί όπως και να το κάνουμε έχουν μεταξύ μας Αγίους, ιδίως τα μικρά παιδιά, έτσι. Και να τους βάζετε να προσεύχονται τα παιδιά για να μας ελύσει ο Θεός, γιατί αν δεν ακούσει εμάς και αν δεν κάνουμε τίποτα εμείς, να ακούσει τουλάχιστον τα παιδιά, έτσι. Αυτό θα βοηθήσει και στη μετάνοιά μας, όπως σας είπα, η οποία και με την υπομονή που κάνουμε εξελίσσεται, γιατί ο Θεός ξέρει να περιμένει, εμείς δηλαδή μπορούμε να θέλουμε ένα πράγμα τώρα να γίνει, αλλά ο Θεός μπορεί να περιμένει περισσότερο, έτσι. Και φυσικά με τον καιρό και την υπομονή όλα αλλάζουν, ειδικά αν πάντα βαδίζεις με την πίστη και την προσευχή σε ό,τι κάνεις. Δεν κοστίζει, αλλά πρέπει να σου γίνει συνήθεια αυτό για να το κάνεις. Και ό,τι κάνεις, δηλαδή με τον κόπο σου, ας πούμε έτσι, να πούμε έτσι μια ηλικία για να βοηθήσουμε. Πες ότι γνώρισες τον Χριστό στα 25 και εργάστηκες μέχρι τα 65. Ό,τι έκανες αυτό το διάστημα και άλλαξες τον εαυτό σου, θα σε βοηθήσει και στα γεράματα. Διότι στα γεράματα, που μπορεί να μην έχεις κανέναν, που μπορεί να περιθωριοποιηθείς, που μπορεί να τραβήξεις πολλά γιατί πέθανε κάποιος ή έμεινε χείρα ή χείρος κτλ. Αυτά θα σε βοηθήσουν τότε. Γιατί οι άνθρωποι είναι περαστικοί. Έρχεται ένας, σου δίνει κουβέντα, άλλος σε βοηθάει, άλλος εκείνο και το άλλο, ακόμα και τα παιδιά σου πάνε στις οικογένειές τους. Αυτό που θα σε βοηθήσει είναι η αρετή η οποία κατάφερες, ο τρόπος που σκέφτεσαι, η προσευχή που έκανες, το ότι μπορείς να διαβάσεις ένα βιβλίο, γιατί οι περισσότεροι γέροι δεν διαβάζουν, αδερφοί. Δεν ξέρουν καν τι είναι το βιβλίο. Και στα γεράματα θα σταθείς και θα πεθάνεις, θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο ήρεμος και ωραίος, έτσι. Επίσης να πούμε, επειδή εδώ δεν λέμε τώρα σπουδαία πράγματα, όπως λένε μερικοί, αλλά λέμε βιωματικά πράγματα, γιατί έχουμε καταντήσει το κήρυγμα να είναι, ξέρεις, πρέπει να πω την εξέμερο του Μεγάλου Βασιλείου, ας πούμε, ενώ όλα αυτά τα λέμε μέσα από αυτά που λέμε. Τέλος πάντων, υπάρχει μεγάλη πλάνη και για το Ορθόδοξο κήρυγμα, οπωσδήποτε. Δεν λέμε μεν, αλλά λέμε πάρα πολύ σπουδαία πράγματα, να ξέρετε, αδερφοί. Και να θυμάστε κάποια πράγματα τα οποία είναι ξεχασμένα ενδεχομένως, ότι πρέπει να έχουμε και μια την καλή τροπή, όχι την κακή ντροπή, γιατί πολλοί άνθρωποι από την τροπή αυτή γίνονται διστακτικοί και δεν προχωρούν ακόμα και στην πορεία τους στον Θεό. Αντιθέτως, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καν ντροπή με το πώς θα μιλήσουν και θα φερθούν και η συμπεριφορά τους χαλάει τα πάντα γύρω τους. Πολύ δύσκολο πράγμα και αυτό. Φανταστείτε έναν δύσκολο άνθρωπο τέτοιο, ο οποίος δεν ξέρει να μιλήσει, δεν ξέρει να σταθεί, δεν ξέρει να κάνει, να τον έχεις όλη μέρα δίπλα σου.
πόσο δύσκολο. Αντιθέτως, η καλή ντροπή είναι ο σεβασμός που διατηρεί μια σχέση, όπως και να το κάνουμε, όσο και άνετη να είναι αυτή η σχέση. Έτσι. Να μην ντρέπεστε λοιπόν να πείτε καλημέρα, αλλά να ντρέπεστε να προσβάλλετε τον άλλον με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτά βγάλαμε από αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, όπως επίσης και ότι αν για κάποιο λόγο τα φέρει έτσι, ας πούμε, η ζωή που λέμε και εκδικηθείς εσύ κάποιον ή τιμωρήσεις κάποιον εσύ για κάποιο κακό που έκανε, να ξέρεις ότι αυτή είναι η μικρή τιμωρία. Η μεγάλη τιμωρία είναι να τον αφήσεις στον Θεό και να τον κρίνει εκείνος. Τότε, στην πρώτη περίπτωση μπορεί να συγχωρεθεί γιατί τον τιμώρησες εσύ. Στη δεύτερη περίπτωση, αν είναι άδικος ή συκοφάντης απέναντί σου ή κακός, ή αν τον τίμησαν οι άνθρωποι, προσέξτε, αυτό είναι πολύ χειρότερο. Ενώ ήταν αχρίος, τότε η καταδίκη είναι η απώλεια της ψυχής και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Έτσι. Γι' αυτό μη χαίρεστε καμιά φορά αυτό που λέμε, α, οι πλούσιοι καλά περνάνε σε αυτόν τον κόσμο. Μην το χαίρεστε αυτό το πράγμα, γιατί δεν περνάνε καλά οι πλούσιοι, δεν περνάνε καλά οι άδικοι. Δεν αδικείται ο άνθρωπος του Θεού ποτέ, ακόμα και όταν φαίνεται ότι αδικείται. Και αυτά που παίρνουν αυτοί είναι μόνο μέχρι όλη τη ζωή αυτή, σαν το πλούσιο. Ο Λάζαρος συνέχισε και στην επόμενη ζωή, μην το ξεχνάτε αυτό. Και φυσικά, έτσι προσπαθούμε εμείς, έτσι σκεφτόμαστε, προσπαθούμε να σκεφτόμαστε έτσι, και δεν μας ενδιαφέρει, πώς να σας πω, αν μας καταλάβουν οι άλλοι στο κάτω-κάτω. Καμιά φορά σαν άνθρωποι μπορεί να έχουμε θλίψη, να μου λένε συνέχεια άνθρωποι, ας πούμε, για τα παιδιά τους, που κάνουν εκείνο, που κάνουν το άλλο, που κάνουν το άλλο. Αλλά να ξέρετε ότι ο Θεός έχει ένα άλλο χρόνο. Μετράει αλλιώς τα πράγματα. Και όπως είπαμε πριν, περιμένει. Τι περιμένει? Να, αυτό το οποίο εσύ θες να το ξεφορτωθείς τώρα ή να το εκδικάσεις τώρα ή να τελειώνει τώρα, εκείνος περιμένει, ξαναπεριμένει, ξαναπεριμένει, ξαναπεριμένει και τελικά βλέπεις να γίνεται κάτι άλλο από αυτό το οποίο υπολόγισες. Και ένα άλλο που δεν πρέπει να ξεχνάτε, αδερφοί μου, είναι ότι καμιά φορά υπάρχει δίπλα σας ένας άνθρωπος ο οποίος σας ξέρει πολύ καλύτερα από εσάς. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλεύεστε. Γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε και εμείς με τον εαυτό μας. Λέμε, ποιος είμαι, τι κάνω, ας πούμε. Δίπλα σου ακριβώς υπάρχει ένας ο οποίος ξέρει ποιος είσαι. Ένας μπορεί να είναι. Και αυτό σημαίνει γιατί ο Θεός δεν σε αφήνει, όχι μόνο με τον άγγελό σου που τον στέλνει πάντα δίπλα σου να υπάρχει, αλλά και με τον άνθρωπό σου που είναι ο άγγελός σου. Έτσι. Και ο άνθρωπός σου δεν είναι καν καμιά φορά αυτός ο οποίος νομίζουμε ότι είναι. Φυσικά όσο περνάει ο καιρός πιστεύω ότι γινόμαστε καλύτεροι. Και το καλύτερο ξέρετε ποιο είναι, αν μάθουμε να μετανιώνουμε κάθε στιγμή και ώρα, αυτό μας κάνει καλύτερους και προχωράμε. Έτσι γίνεται μια σχέση οριμότητας με τον Χριστό, όχι ας πούμε αυτές οι σχέσεις, να το πω, πώς το πω, σχέσεις καρναβαλιού, για να μην πω την άλλη λέξη, καταλάβετε εσείς, καταλάβετε ποια θέλω. Αυτές οι σχέσεις είναι ανώριμες, έτσι. Πάω μεν στον Χριστό, αλλά παίρνω και τις προφυλάξεις μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η σχέση οριμότητας με τον Χριστό είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή όσο περνάει καιρός, να γινόμαστε πιο Χριστός, πιο Χριστή, να το πω έτσι. Και ένα τελευταίο που θέλω έτσι να σας πω, πάρα πολύ σημαντικό, προσέξτε, μπορεί εσείς να πείτε ότι, εντάξει τώρα τι μας είπε, ας πούμε, ναι, όπως ακούμε πάρα πολλά τέτοια. Πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι να ξέρετε δύο πράγματα μας συγχωρούν τις αμαρτίες μας σε αυτόν τον κόσμο. Το ένα είναι εκούσιο, το κάνουμε δηλαδή μόνοι μας, και το άλλο είναι ακούσιο. Δεν το θέλουμε σε καμιά περίπτωση να μας συμβεί, αλλά όταν συμβαίνει, μας συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Όσον αφορά το πρώτο, είναι η ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη λιώνει τις αμαρτίες μας, αδερφοί μου, όπως ο ήλιος λιώνει το χιόνι. Τόσο δυνατή. Και έχουμε πει σε πάρα πολλές ομιλίες τι είναι η ελεημοσύνη. Έτσι. Η δε συκοφαντία, η οποία γίνεται χωρίς τη θέλησή μας και κανείς δεν θέλει να συκοφαντηθεί, είναι επίσης αυτή που συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Αν δηλαδή για κάποιον λόγο κάποιος, ολόκληρη η πόλη στην οποία μένεις, μιλάει για σένα άσχημα, να ξέρεις ότι
σε βάζει στον παράδεισο. Γιατί ο Θεός βλέπει ότι κατηγορείσαι άδικα και συγχωρεί και οτιδήποτε άλλο έχεις κάνει. Γιατί το ξέρουμε έτσι και από τον Άγιο Νεκτάριο που τον αγαπάμε ιδιαίτερα εμείς εδώ και κρίμα σε αυτούς που δεν τον αγαπάμε, ότι αγίεσαι μόνο και μόνο επειδή δεν μιλούσε όταν τους συκουφαντούσαν. Και τους συκουφάντησαν πάρα πολύ άσχημα. Σας λέω ένα παράδειγμα το οποίο ας πούμε είναι κοντινό πάντα σε εμάς. Αυτά, τώρα που και πέρα, αν θέλετε να ακούσετε τον, να μην πω και ονόματα, τέλος πάντων, αυτούς όλους τους που τελειώνει σε λόγους ο τίτλος τους, δεν ξέρω εγώ λόγος, παπαρολόγος, ψευτολόγος κτλ. Ακούστε εκείνους, δεν πειράζει. Άνθρωποι, είμαστε καλή καρδιά. Αν όμως θέλετε να ακούσετε το λόγο του Θεού, προσέξτε, μπορεί ένα ποντικάκι να σας μιλάει, ένα πουλάκι να σας μιλάει, μπορεί να σας μιλάει ένα παιδάκι, μπορεί να σας μιλάει ένας βρωμιάρης, ένας ζητιάνος. Αλλά κοιτάξτε εκεί, γιατί εκείνο θα μας χρειαστεί τη δύσκολη ώρα που θα περνάμε από μία πόρτα που θα περνάει ίσα ίσα το σώμα μας και χωρίς ρούχα κιόλας. Αλλιώς και με ρούχα δεν θα χωράμε, τόσο στενή θα είναι η πύλη. Να προσεύχεστε και υπέρ Ιωάννου και ο Θεός να δώσει αδελφή μου να φωτιστούμε από τους Αγίους μας και να προχωρήσουμε σε αυτή την νηστεία να δούμε κάτι κι εμείς ή να τιμήσουμε αληθινά τον Χριστό μας γιατί είναι Χριστού γεννά και τίποτα παραπάνω. Να είστε γεροί λοιπόν, με το καλό. Ελέησον.